Πιστεύω ότι αυτό το βίντεο θα σε βοηθήσει πιο πολύ. Θα το κάνω απλό. Είμαστε εδώ και θα πάω να βάλω εγώ ένα link. Λοιπόν, από ό,τι θυμάσαι, σου είπα ότι από εδώ μπορεί να ανοίξουμε πολλά παράθυρα. Τώρα άνοιξα εγώ δύο. Κάθε ένα παράθυρο που είναι πιο φωτεινό, να αυτό είναι πιο φωτεινό από αυτό, μπορούμε να το κλείνουμε και από εδώ ανοίγουμε βίντεο, καινούργια παράθυρα. Λοιπόν, πηγαίνω στο ESMS, ας πούμε. Τον κειμενογράφο μπορείς να το συναντήσεις σε πολλά σημεία και εδώ θα γράψουμε κάτι. Κάνε κλικ εδώ για να πας σε αυτό που θέλω να σου δείξω. Αυτό το επιλέγουμε και θα πατήσουμε το link. Λοιπόν, και πηγαίνω εγώ εδώ να του δείξω αυτή τη σελίδα, οποιαδήποτε σελίδα. Παίρνω λοιπόν το link αυτή της σελίδας. Προσοχή, όλο από τη μια άκρη στην άλλη. Με ένα κλικ θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, πηγαίνω εδώ, αφού έμαθες κιόλας καλά να μεγαλώνεις τα γράμματα. Πηγαίνουμε εδώ, βάζουμε το link. Επίσης θα σου θυμίσω αν θέλουμε να το στείλουμε σε καινούργιο παράθυρο. Okay. Και τώρα θα σου δείξω πώς μπορούμε να βάλουμε μία φωτογραφία και να κάνουμε link. Θα βάλουμε εδώ μία φωτογραφία με αυτό. Βάζω εγώ Lion τώρα, ό,τι να είναι, μια φωτογραφία τέλος πάντων. Okay. Και αν κάνω κλικ αυτήν τη φωτογραφία και πατήσω το link, πάλι θα πάει, θα το δούμε. Και βάζω πάλι το ίδιο. Όποιο θέλεις εσύ, είτε είναι ένα quiz που έχεις κάνει, είτε μια σελίδα. Λοιπόν, πηγαίνω εδώ, πατώ την φωτογραφία, πατάω το link, βάζω μέσα το URL και πάλι έτσι, new window, ok. Και το στέλνω link. Το στέλνω σε μένα πάλι. Σαν την πίκα, αη βάζω. Το στέλνω. Λοιπόν, να το πήρα. Link έγραψα. Να το και αυτό έχει και ανοίγει σε καινούριο παράθυρο. Τα κλείνω τα παράθυρα για να μην μπερδευτείς. Να πατώ τη φωτογραφία και ξαναπάει στο ίδιο link. Έτσι λοιπόν έβαλα ένα με γράμματα και ένα με φωτογραφία.